Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, Φίλιππος Παν. Εβδομαδιαίες συμβουλές και πρακτικές για το πώς να δουλέψετε με εφαρμογές του Microsoft Office. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με το Microsoft Excel. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Match στο Microsoft Excel. Η συνάρτηση Match είναι μια συνάρτηση διαθέσιμη στο Excel. Τη χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε τη θέση μια τιμή αναζήτηση σε μια γραμμή, στήλη ή πίνακα. Όταν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση match, αναζητούμε ένα καθορισμένο στοιχείο σε μια περιοχή κελιών, όπου και στη συνέχεια επιστρέφει τη σχετική θέση αυτού του στοιχείου σε έναν πίνακα που ταιριάζει με μια καθορισμένη τιμή σε μια καθορισμένη σειρά. Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab τύποι και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων. Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων, επιλέγουμε την κατηγορία Αναζήτηση και Αναφορά. Όπου και παρατηρούμε όλες τις διαθέσιμες συναρτήσεις και επιλέγουμε τη συνάρτηση Match. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι Match, τιμή αναζήτησης, πίνακας αναζήτησης, τύπος ταιριάσματος όπου αποδίδει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα που ταιριάζει με μια καθορισμένη τιμή σε μια καθορισμένη σειρά. Αφού επιλεγεί η συνάρτηση Match, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου. Έχουμε τρία διαφορετικά ορίσματα από τα οποία θα πρέπει να καταχωρήσουμε και που είναι τα εξής. Τιμή αναζήτηση Είναι η τιμή που χρησιμοποιούμε για να βρούμε τη τιμή που θέλουμε στον πίνακα. Ένας αριθμός, μία λογική Ένα από τα παραπάνω. Πίνακας αναζήτησης. Είναι μια συνεχόμενη περιοχή κελιών που περιέχει πιθανές τιμές αναζήτησης, ένας πίνακας, τιμή ή μία αναφορά σε πίνακα. Τύπος ταιριάσματο είναι ο αριθμός 1, 0 ή μείον 1, ο οποίος δείχνει ποια τιμή θα επιστραφεί. Στο πλαίσιο ορίσματος τιμή αναζήτησης έχω καταχωρήσει τον αριθμό 789 που θέλω να επιστραφεί. Στο πλαίσιο ορίσματος πίνακας αναζήτηση έχω επιλέξει την περιοχή στην οποία θέλω να γίνει η αναζήτηση και από πού θα εξαχθεί το αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο ορίσματος τύπος στεριάσματο έχω καταχωρήσει το όρισμα 1. Η συνάρτηση ΜΑΤΣ θα βρει το αποτέλεσμα στον πίνακα αναζήτηση με το νούμερο 789. Το αποτέλεσμα είναι 4 γιατί η τιμή αναζήτηση βρίσκεται στο τέταρτο κιλί του πίνακα αναζήτηση. Επιλέγω και πάει τη συνάρτηση ΜΑΤΣ όπου και εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου ορίσματα συνάρτησης. Στη μία αναζήτηση πληκτρολογώ τον αριθμό 550. Το όρισμα πίνακα αναζήτηση επιλέγω και πάει την ίδια περιοχή του πίνακα. Και ως τύπος ταιριάσματος πληκτρολογώ τον αριθμό μείον 1. Η συνάρτηση μάτς θα προσπαθήσει να βρει το πλησιέστερο αποτέλεσμα στον πίνακα αναζήτησης με το νούμερο 550. Το αποτέλεσμα είναι δεν υπολογίζεται γιατί τα δεδομένα του πίνακα αναζήτησης δεν είναι ταξινομημένα από αύξηση σα ευθύνω σα σειρά γιατί στο πλαίσιο ορίσματος τύπος ταιριάσματο έχω καταχωρήσει μείον ένα. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει όταν καταχωρώ διαφορετικό όρισμα ως κριτήριο στην περιοχή τύπο ταιριάσματο. Εάν το όρισμα είναι ένα ή παραληφθεί, η συνάρτηση ΜΑΤΣ βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη ή ίση με τη τιμή αναζήτησης. Οι τιμές στην περιοχή αναζήτησης θα πρέπει να είναι ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά. Εάν το όρισμα είναι 0, η συνάρτηση ΜΑΤΣ βρίσκει την πρώτη τιμή που είναι ακριβώς ίση με την τιμή αναζήτησης. Οι τιμές στην περιοχή αναζήτησης μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε σειρά. Εάν το όρισμα είναι μείον 1, η συνάρτηση ΜΑΤΣ βρίσκει τη μικρότερη τιμή που είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή αναζήτησης. Οι τιμές στην περιοχή αναζήτησης πρέπει να τοποθετηθούν σε ευθύνωσα σειρά. Βλέπουμε λοιπόν, ανάλογα με το όρισμα στον τύπο αναζήτησης, εμφανίζονται και διαφορετικά αποτελέσματα. σύμφωνα πάντα με το τι αναζητούμε ως τη μία αναζήτηση και σύμφωνα με το πίνακα αναζήτηση. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις, πολύ ευχαρίστως να μου τις γνωστοποιήσετε στην ενότητα των σχολείων.